Πάμε και στο φούρνο. Πάμε λοιπόν στην κυρία Χρήστου που είναι με τη Βαλεντίνα Καραγεωργίου να δούμε πώς θα λειτουργήσουν και οι φούρνοι, αν μπορούν να μπουν στη λογική αυτή. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Με την τιμή του ψωμιού να έχει εκτοξευθεί πάνω από το 1 ευρώ σε πολλούς φούρνους, καθώς έχει αυξηθεί η πρώτη ύλη, όπως λένε όλοι οι αρτοποιοί. Είμαι με την κυρία Διονυσία Χρήστου να μας πει πώς βλέπει και αυτή το καλάθι του νοικοκυριού, αν έχει σκοπό να κάνει κάτι, να κάνει κάποιες έστω καλύτερες τιμές για μικρά χρονικά διαστήματα κάθε εβδομάδα, ας πούμε. Καλημέρα, κυρία Χρήστου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Να είστε καλά. Χαίρετε. Πώς σκέφτεστε τώρα, θα συμμετέχετε σε αυτό το καλάθι και με ποιο τρόπο? Όχι, βέβαια, γιατί υπήρξε κάποια τέτοια ανακοίνωση από τη Ομοσπονδία. Όχι, το θελοντικά. Είχαν πει και από το Υπουργείο. Γιατί οι εξελίξεις τρέχουν. Είχαν πει από το Υπουργείο θα ζητήσουμε και από τα αρτοποιεία αν θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Και εμεί τι είμαστε, αγαπητοί μου, ένα λεπτό σα παρακαλώ λίγο. Συγγνώμη, εμεί τι είμαστε, το φιλόπτωχο ταμείο? Τι είμαστε, όχι, το φιλόπτωχο ταμείο? Γνωρίζετε τι σημαίνει αρτοποιείο? Γνωρίζετε τι σημαίνει αρτοποιείο? Το έχω ξαναναφέρει εγώ αυτό σε μια ραδιοφωνική εκπομπή που ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα ψωμί για να μπορέσει να ζυμωθεί και γενικότερα να παραχθεί, ο χρόνος ο οποίος χρειάζεται ο αρτοποιείος είναι πάρα πολύ μεγάλος και ο κόπος. Συν το ότι το έχουμε ξαναπεί αυτό και το γνωρίζουν όλοι πια, ότι οι πρώτες ύλες έχουν ανέβει πάρα πολύ. Από πού και ως πού, πώς εμείς λοιπόν δηλαδή, θα πρέπει εσείς, να, πώς μπορεί να κατεβάσει. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Πώς μπορεί να κατέβει μία τιμή όταν για να παραχθεί αυτό το προϊόν χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα. Και έχουν ανέβει όλες οι πρώτες ύλες, λέτε. Δηλαδή, μπορείτε να μας δώσετε λίγο μια τάξη μεγέθους? Δεν βγαίνει, κυρία οικονόμου. Αναλογικά δεν βγαίνει. Θα πρέπει να σας λέμε ψέματα. Όχι, θα πρέπει να βρούμε μας, και εμείς υποκατάστατα. Πώς θα γίνει, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τα σούπερ μάρκετ πώς τα καταφέρουν με την κατεψυγμένη ζύμη ή με την κατεψυγμένη? Σου λέει ο άλλος, κρατάω την τιμή χαμηλά. Με την κατεψυγμένη. Ναι. Εσείς τρώτε κατεψυγμένο ψωμί? Λέμε τι πουλάνε τα σούπερ μάρκετ. Και δεν δίνω ούτε στα παιδιά μου, ούτε πουλάω εδώ. Τα σούπερ μάρκετ δεν μπορούν να συγκριθούν ένα λεπτό με μια μικρομεσαία επιχείρηση ή με μια μικρή επιχείρηση, για να το πάμε έτσι, γιατί πια δεν υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες. Και τα αρτοπία είναι μικρές επιχειρήσεις. Βεβαίως. Εννοείται, όχι μόνο μεγάλες επιχειρήσεις. Κυρία Χρήστου, τώρα έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τώρα οι τιμές, έχει μειωθεί η κατανάλωση? Δηλαδή, ίσως εάν κάνατε και εσείς προσφορές σε κάποια προϊόντα στο αρτοπείο σας, πιστεύετε ότι θα αυξανόταν η κατανάλωση? Τι είμαστε εδώ, κυρία μου? Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Γιατί το ακούω αυτό και δεν θέλω να το ακούω. Κυρία Χρήστου, σας ρωτάμε. Πώς γίνεται ένα φρέσκο προϊόν? Συνάδελφοί σας μας λένε, παραδείγματος χάρη, ότι έρχονται, πλέον στο αρτοπείο και παίρνουν μισό καρβέλι. Ζητάνε μικρότερες ποσότητες. Είναι η ώρα τώρα, τι ώρα είναι? Είναι 7 και 4. Ναι, ναι. Έλατε. Ναι, όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν το έχετε διαπιστώσει. Είναι τώρα η ώρα. Είναι η ώρα τώρα 7 και 4. Έρχεται τώρα εδώ μέσα ένας πελάτης και παίρνει ένα ψωμί 1 ευρώ. Ναι. Το απόγευμα θα του πω ότι έχει 50 λεπτά ή 60. Πώς γίνεται αυτό, για εξηγήστε μου. Όχι, δεν εννοούσαμε αυτό. Από το πρωί κανονικά, εάν σας συμφέρει. Ανάλογα γιατί με το αν έχει μειωθεί. Εδώ, όχι, δεν μας συμφέρει. Κυρία Χρήστου, ανάλογα με το αν έχει μειωθεί η κατανάλωση ή όχι. Υπάρχουν συνάδελφοί σας που λένε ότι έχουν μειωθεί οι αγορές. Όχι, δεν ότι μπαίνει ο άλλος μέσα. Και κάποιοι, επίσης, κυρία Χρήστου, κάποιοι συνάδελφοί σας... Είναι ένα αγαθό που ο άλλος... Σύμφωνοι. Κάποιοι συνάδελφοί σας, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη που πήγαμε πριν, λένε, παιδιά, να συμμετέχουμε και εμείς στο καλάθι. Να βάλουμε ένα είδος ψωμιού μέσα, να βάλουμε ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης, να βάλουμε 2-3 αρτοσκευάσματα. Αυτό λέμε. Εσείς είστε αρνητικοί, το καταλαβαίνω. Λέτε, εγώ δεν βγαίνω, παιδιά, δεν είμαι φιλόπτωχο ταμείο. Εγώ το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Σωστό. Δεν χρειάζεται να με ξαναρωτάτε αυτό το πράγμα. Όχι, δεν λέμε αυτό. Λέμε όμως ότι κάποιοι συναδελφοί σας μπαίνουν σε αυτή τη λογική, διότι έχουμε μια έκτακτη κατάσταση. Προσφορές δεν έχουμε, κύριε οικονόμου. Δεν έχουμε. Γιατί δεν μας κάνουν κιόλας, καταλάβατε. Δεν μας κάνουν. Δεν σας κάνουν, ο μήλος με τον οποίο συνεργαζόμαστε κάθε εβδομάδα ανεβάζει την τιμή. Σας κάνουν στα πάγια σας, στο ρεύμα και στα υπόλοιπα που έχετε υψηλή κατανάλωση, έτσι δεν είναι? Και για τις πρώτες ύλες σας μιλάω. Αυτό πώς θα παραχθεί ένα ψωμί? Με αλεύρι. Εγώ προσωπικά σήμερα πόσο πρέπει αλεύρι να πουλιέτε, το ψωμί κανονικά σήμερα για να βγαίνετε? Σας το είπα και την προηγούμενη φορά, τουλάχιστον 1,5 ευρώ. 1,5 ευρώ, η φρατζόλα ή το κιλό, λέτε? Βεβαίως. Για τη φρατζόλα μιλάτε? Σας μιλάω για το μισό κιλό. Με το μισό κιλό. 1,5 ευρώ. Βεβαίως. Για να πείτε, δηλαδή, είστε εντάξει με τα έξοδά σας?
τουλάχιστον. Mm-hmm. Και όχι μόνο τώρα, το ψωμί, μιλάμε τώρα. Αντιστοίχως έχουν ανέβει όλα τα προϊόντα σας, έτσι, ναι, τα αρτοσκευάσματα, ναι, οτιδήποτε έχετε μέσα στο φούρνο. Ναι, εμείς δεν έχουμε κάνει ανατιμήσεις των τιμών. Εμείς δεν έχουμε κάνει ακόμα ανατιμήσεις των τιμών και δεν θα ήθελα να κάνουμε. Ναι. Θα προσπαθήσουμε με νύχια και με δόντια να την κρατήσουμε. Μη με ρωτάτε πώς. Μπορεί, ναι, να λιγοστέψω το προσωπικό μου, γιατί εγώ εδώ απασχολώ κόσμο. Ναι. Καταλάβατε. Άρα λέτε αυτά. Κάποιες θα τις απορροφήσετε εσείς, κάποιες θα τις αυξήσετε, θα τις απορροφήσετε. Κάποιες, ναι, αλλά λέει η γυναίκα ότι μπορεί να χρειαστεί να σηκώσουμε να πιο ψηλά τα μανίκια. Θα δουλέψουμε ακόμα περισσότερο, καταλάβατε. Σας βλέπω, έχετε μια ένταση πάντως. Είστε σε μια ένταση, κυρία Χρήστου. Έχω μια ένταση, λόγω γιατί να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει λύση σε όλο αυτό. Δεν υπάρχει λύση. Και δεν μπορώ να ακούω ένα αρτοπείο ότι μπορεί να βάλει προσφορές. Είναι απαράδεκτο. Πώς γίνεται αυτό? Εδώ, πώς, κυρία Χρήστου, να συγχωρείτε. Ο Υπουργός έχει βάλει στη συζήτηση και άλλους κλάδους για να συμμετέχουν στο καλάθι. Όχι εμείς οι δημοσιογράφοι. Θέλω να πω ότι όταν πρωτοξεκίνησε η κουβέντα για αυτό το περιβόητο καλάθι, του νοικοκυριού στα σούπερ μάρκετ, είπαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι θα ζητήσουμε και από άλλους κλάδους, εάν επιθυμούν, εθελοντικά, εάν επιθυμούν, να συμμετέχουν σε αυτό. Εντάξει, ωραία. Γι' αυτό και σας ρωτήσαμε. Δεν επιθυμούν οι άνθρωποι. Είναι απλά τα πράγματα. Ρωτήσατε και εγώ σας απάντησα. Δεν έχω να σας πω κάτι. Δεν βγαίνουν. Εμείς το καταλαβαίνουμε αυτό που λέτε, κυρία Χρήστου. Όλα έχουν πάει επάνω. Οι πρώτες ύλες, το ρεύμα, τα πάντα έχουν πάει στο Θεό. Είναι απόλυτα λογικό αυτό που λέτε. Δεν γίνεται ένα αρτοπείο το πρωί να πουλάει τη φρατζόλα, το ψωμί, ένα ευρώ. Προφανώς όχι, εννοείται. Και το μεσημέρι να το πουλάει 60 λεπτά. Τότε σας κοροϊδεύω. Έτσι, σας κλέβω. Δεν είπαμε ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν συζητείτε, κυρία Χρήστο. Εμείς μες στην αγορά είμαστε, ξέρουμε τι γίνεται. Ψωνίζουμε. Δεν είμαστε άνθρωποι που είμαστε σε γυαλινοκλουβί εδώ στο στούντιο. Τέλεια. Βλέπουμε τι γίνεται έξω, τα ξέρουμε. Να είστε καλά, κυρία Χρήστο. Καλημέρα.